Να είμαι ξεκάθαρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποφάσισα να σηκώσω να πιάσω μπάλα για 11 εκατομμύρια Έλληνες. Εντάξει, την έπιασα, τη σήκωσα την μπάλα για μένα προσωπικά, γιατί πρώτα απ' όλα αποφάσισα να παίξω για μένα. Το πόσο καλά ή πόσο άσχημα πήγε η καριέρα μου είναι δικό μου αποκλειστικά κομμάτι. Εγώ έκανα τις ενέργειες, είτε για τις νίκες ή ακόμη για τις ήττες. Παρόλο το γεγονός ότι έχω περάσει μεγάλες στιγμές και πολύ ευχάριστες στιγμές μέσα στο μπάσκετ και γνώρισα τρομερούς ανθρώπους, υπάρχουν βέβαια όπως σε κάθε επάγγελμα και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε ζωή, υπάρχουν και τα άσχημα. Μια ιστορία δικιά μου άσχημη ήταν την τρίτη μου χρονιά στον Ολυμπιακό, που είχα αφήσει τελείως τον εαυτό μου και σωματικά και ψυχολογικά, και με τη βοήθεια του τότε προέδρων, των κ. Αγγελόπουλων, πήγα σε μια κλινική στην Ελβετία. Βέβαια, η πιο απλή ιδεολογία τότε που ακούστηκε ήταν ότι πήγε εκεί πέρα για να βοηθηθώ με τα κιλά. Κάτι το οποίο, εντάξει, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Και κάτι το οποίο στον Ολυμπιακό το κρατήσανε κιόλας σε κλειστό κύκλο. Περισσότερο ήταν για ψυχολογικούς λόγους, στο ψυχολογικό κομμάτι. Είχα θέμα να κουμαντάρω τον εαυτό μου και να κουμαντάρω την όλη κατάσταση με τη φήμη και τη δόξα και το όλο κομμάτι. Που το ένα έφερε και το άλλο. Το ένα έφερε και την μείωση στις αθλητικές επιδόσεις, την αύξηση των κιλών. Αλλά εντάξει, πήγα στην Ελβετία, με βοηθήσαν αρκετά. Με βοηθήσαν κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι. Δηλαδή στις πρώτες 15 μέρες που ήμουν εκεί πέρα δεν ακούμπησα μπάλα, μπάσκετ, ή δεν έχω αυτή την αθλητική καθόλου, απλά μιλούσα με έναν ψυχολόγο, το οποίο με βοήθησε αρκετά. Ήταν ένα μέρος στο οποίο πραγματικά ήταν μακριά εκτός πολιτισμού, δεν υπήρχε τίποτα δίπλα. Δάσος και μια λίμνη και ηρεμία, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ να σκεφτώ τι ακριβώς θέλω εγώ να κάνω, πώς θέλω να το κάνω και για ποιο λόγο θέλω να το κάνω. Είτε αυτό είναι να συνεχίσω με το μπάσκετ, που τελικά συνέχισα, ή άμα μου προκαλεί τόσο μεγάλο πρόβλημα να σταματήσω. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ευχαριστώ τους προέδρους που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να βρω τα ξαναξαναβρω τα πόδια μου για να συνεχίσω το μπάσκετ. Γιατί άμα δεν είχα αυτή τη βοήθεια, σίγουρα θα είχα σταματήσει και δεν θα ζήσει όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές που έχω ζήσει με τους συμπαίκτες μου, τους φίλους μου, μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, ευχαριστώ επίσης και όλο το γεγονός ότι δεν στάθηκαν στο θέμα ότι πέρα από τα κιλά και πέρα από το ότι άμα μπορεί να τρέξει πάνω κάτω δεν μπορεί, ότι είχα θέμα ψυχολογίας, ψυχολογικό, αλλά ναι, όπως έλεγα και πριν, όλα τα καλά έρχονται και υπάρχουν εκεί πέρα που υπάρχει φως, υπάρχει και σκιά. Τα 15 μέρες τώρα που ήμουν στην Ελβετία, εντάξει, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Βασικά, εντάξει, ήταν λίγο σοκ που βρισκόμουν. Γιατί είμαι, που ήρθα εδώ, πώς ήρθα εδώ. Αυτά σκεφτόμουν, πώς φτάσαμε εδώ πέρα, τι γίνεται. Αλλά εντάξει, ήταν μια ευχαρίστηση στο γεγονός ότι δεν είχα την πίεση του. Έχουμε αγώνα αύριο, πρέπει να είσαι έτοιμος, άμα δεν παίξεις καλά τι θα γίνει, θα σε κράξουν εφημερίδες, θα σε κράξουν στο site, θα σε κάνουν. Δυστυχώς η πίεση υπάρχει.
η ομάδα σου ασκεί πίεση. Σε όσο μεγαλύτερο επίπεδο πηγαίνεις, υπάρχει αυτή η άβρα που σε πιέζει στο να παίξεις καλύτερα, να είσαι καλύτερο, να προσπαθείς περισσότερο. Πολύ σπάνια θα υπάρχει κάποιος που θα σου πει ότι ξέρεις τι, πρέπει να καταφέρεις να κερδίσεις. Άμα δεν τα καταφέρεις, τελείωσες, δεν θα ξαναπαίξεις σε μεγάλη ομάδα ή οτιδήποτε τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα να πω ότι οι περισσότεροι αθλητές μπορούν να βάζουν αυτή την πίεση οι ίδιοι πάνω στον εαυτό τους. Γιατί μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Να είναι απλά ιδέα από όλα αυτά που ξέρουμε, τουλάχιστον έξω από την οργάνωση. Έχω βρεθεί σε ομάδες που η πίεση είναι πραγματική, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθεις και έχω βρεθεί σε ομάδες που είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Καλώς ή κακώς, κάτι που δεν καταλαβαίνουμε και πράγματα, κάτι που δεν κατανοούμε, βγάζουμε δικούς μας λόγους, αιτίες που όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά ή ακόμα να πηγαίνει κάτι καλά, πάλι βρίσκουμε κάποια λάθη πάνω σε αυτό. Τοξικό. Εντάξει, το κλίμα. Βασικά το κλίμα το κάνουν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είπαμε, έχουν βοηθήσει και έχω περάσει τέλεια μαζί μας στο μπάσκετ. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι που σε κάνουν να θέλουν πάντα στο πόδι στο γήπεδο. Δυστυχώς, έχουμε πολύ περισσότερο ποσοστό από το δεύτερο κομμάτι των ανθρώπων στην Ελλάδα. Δυστυχώς, είναι πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν ένα παιδί ή έναν κάποιον να θέλει να είναι στο γήπεδο κάθε μέρα. Γι' αυτό έχω πει και άλλες φορές ότι το ταλέντο δεν είναι αρκεί μόνο, πρέπει να έχει και το μυαλό στο οποίο παρά οτιδήποτε και αν γίνει να θέλει να είσαι στο γήπεδο για να δουλέψεις. Δυστυχώς τα συναισθήματα δεν έχουν ρόλο πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα όσο ο κόσμος πιστεύει. Πρέπει να μπορείς να τα καταπιέζεις. Και είναι δύσκολο. Δηλαδή θυμάμαι στα 15 μου που ήμουν στον Ηρακλή κάτω Θεσσαλονίκης. Μου μιλήσανε, εντάξει, είμαι ακόμα παιδί τότε, γιατί εκεί κατάλαβα ότι πια δεν μπορώ να είμαι παιδί. Μου μιλήσανε με ένα τέτοιο τρόπο ότι πρέπει να σου προπονήσεις, πώς πρέπει να σου προπονήσεις. Μου φωνάξανε και μου φερθήκαν με τέτοιο τρόπο που είχα περάσει 2 ώρες στα βάρη με κλειστά τα φώτα και έκλαιγα. Εντάξει, είναι δύσκολο κάποια πράγματα. Το καλό είναι ότι σιγά σιγά κάποια τέτοια αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Είτε υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση από τον κόσμο στο πώς πρέπει να φέρονται στον συνανθρωπό τους.